ζήτηση ότι μπορεί να πάτε σε μια κυβέρνηση συνεργασίας μετά, αν τα νούμερα βγαίνουν βεβαίως. Είστε διατεθειμένοι για κάτι τέτοιο? Μα κυρία Πετούρη, εμείς... Ή θέλετε να αλλάξετε το χώρο καταρχάς, του κινήματος αλλαγής, θα σας απαντήσω, όπως σας κατηγορούν αρκετά στελέχη. Ο λόγος ακριβώς για τον οποίο ψηφίσαμε την απλή αναλογική, η οποία ήταν πάγια θέση μας, όχι τώρα, αριστερά, εδώ και ναι, πάρα πολλά χρόνια της αριστεράς, ήταν ακριβώς γιατί θεωρούμε ότι ειδικά στις σημερινές συνθήκες η χώρα χρειάζεται κυβερνήσεις συνεργασίας. Χρειάζεται να ξεφύγει από τη λογική της μονολιθικότητας και των μονοκομματικών κυβερνήσεων, οι οποίες είναι αυτές οι οποίες τελικά μας οδήγησαν και στην κρίση. Γι' αυτό ψηφίσαμε την απλή αναλογική. Και βεβαίως, παρότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όντως με την κοινοβουλευτική πλειοψηφία που διαθέτει, προχώρησε στην αλλαγή του εκλογικού νόμου, δεν μπορούσε βεβαίως να αποτρέψει το γεγονός ότι οι επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, θα γίνουν με απλή αναλογική. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μία ιστορικών διαστάσεων, εγώ θα έλεγα, ευκαιρία. Γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική υποτίμηση του εκλογικού σώματος και των Ελλήνων πολιτών να λένε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, ότι εμείς θα πάμε να κάψουμε την απλή αναλογική για πάμε σε διπλές εκλογές. Υπάρχουν μία εκλογική αναμέτρηση υπάρχει μπροστά μας. Είναι η αναμέτρηση με την απλή αναλογική. Mm-hmm. Άρα δημιουργείται ιστορική ευκαιρία να υπάρξει πολιτική αλλαγή στον τόπο. Πολιτική αλλαγή σημαίνει να υπάρξει μια κυβέρνηση προοδευτικής κατεύθυνσης. Προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η μεγαλύτερη πολιτική δύναμη η οποία θα πάρει αυτή την πρωτοβουλία για αν να δημιουργήσει όμως με όρους μια τέτοια, τέτοια λογική. Όμως, γιατί καταλαβαίνω ότι στο κίνημα αλλαγής ξέρετε, επειδή εμείς στην αριστερά είμαστε και παθόντες ηγεμονικών συμπεριφορών άλλων, το έργο, δεν το θα έργο κάνουμε το λάθος. Αιτιών, το δεν τι έλεγε τότε η αριστερά, ναι, θα επαναλάβουμε. Όχι, τι έλεγε κι άλλοι τότε, δεν θα επαναλάβουμε το λάθος που έγινε στο παρελθόν. Εμείς λοιπόν λέμε ότι η όποια συνεργασία πρέπει να γίνει με όρους προγραμματικής σύγκλησης. Έχουμε το επόμενο διάστημα μια σειρά από ζητήματα, κοινωνικά, οικονομικά, ζητήματα δημοκρατίας και δικαιωμάτων, τα οποία θα δούμε, εμείς θα δουλέψουμε θα σε αυτό. Θα πάρετε πρωτοβουλία. Θα πάρουμε πρωτοβουλίες για να υπάρξει αυτή μάλιστα η δυνατότητα σύγκλησης. Μάλιστα. Ελπίζουμε όλοι να έρθουν στο ύψος των ιστορικών αυτών περιστάσεων και να ανταποκριθούν σε αυτές τις προκλήσεις, αν θέλετε, οι οποίες, επαναλαμβάνω, δεν αφορούν, ξέρετε, δεν είναι ζήτημα. Δεν είναι ζήτημα μόνο κομματικό, δεν είναι ζήτημα του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΚΙΝΑΛ ή της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ζήτημα της κατεύθυνσης την οποία θα έχει η χώρα μάλιστα για τα επόμενα χρόνια. Και εμείς θεωρούμε ότι πρέπει η κατεύθυνση αυτή να είναι προοδευτική. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε, ελπίζουμε να τα ξαναπούμε. Και με πολύ χαρά να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή καλά τη συζήτηση. Κυρίες και κύριοι, εσείς μείνετε για την ενημέρωσή σας.